Τέλεια. Αρετή, για γίνα λίγο να δω αυτό το παντελόνι που είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Και σίγουρα αν μπορούν να δουν οι τηλεθεάτριες τώρα με αυτό, ότι μπορούν να πάρουν δύο παντελόνια, mm-hmm. να κόψουν ένα και να ράψουν ένα πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να φοράγες δύο ζώνες. Δύο ζώνες. Ναι, mm-hmm. γιατί έχει, ναι. ενώ μέσα στα φυλάκια, γιατί ναι. έχει ένα ζωνάκι πάνω και ένα ζωνάκι κάτω το παντελόνι. Ναι. Γιατί, κοίταξε, στην πραγματικότητα φοράς πολύ ωραία κομμάτια. Mm-hmm. Το φούτερ δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτό. Όχι. Θα προτιμούσα να μην υπήρχε αυτό το φερμουάρ. Αλλά σαν κομμάτια είναι όλα πολύ ωραία και συνδυάζονται πολύ. Styling δεν έχεις κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο styling. Δεν υπάρχει. Εάν φόραγες δύο ζώνες ή και κάτι άλλο μέσα από αυτό το φούτερ ή κάτι πιο... Και τα παπούτσια αυτά είναι πολύ ωραία, τα έχω κι εγώ. Και άλλες κάλτσες θα μπορούσαν να πάρουν. Από εσάς τα είδα. Από εσάς τα είδα και ρώτησα. Α, ναι. Ναι. Θα μπορείς να φοράς όντως άλλες κάλτσες, να φοράς κάτι μέσα από το φούτερ για να βγαίνει την ώρα που ανοίγει αυτό το φερμουάρ. Μήπως να δείξω λίγο. Θέλω λίγο τώρα, το έχω απορία να δω λίγο, να μου πείτε τη γνώμη σας. Άφησε την τσάντα κάτω, έτσι και όσο σπίτι δεν του αρέσει, οπότε τι την κρατά. Πάει ο σκύλος. Τι ψάχνεις? Να έρθω να ψάξουμε παρέα. Ναι, έλα λίγο να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Να καταλάβω τι ψάχνεις όμως. Α, γιατί μπορεί να βάλεις και περάσεις και το μανίκι να κρέμεται. Ναι. Πού είναι η σχισμούλα? Α, που γίνεται σαν κάπα. Α, θα τρελαθώ τελείως τώρα κι εγώ. Α, να. Εδώ, ναι. Να το. Αυτό λες. Ωραία, ναι. Α, έξυπνο. Περίμενε. Βάλ' το χέρι. Όχι και τα δύο, το ένα να το αφήσω. Α, το ένα. Και τα δύο. Ωραία, βρέστο λίγο. Έχεις ευληγησία. Πάμε λίγο. Μπράβο, εκεί. Ωραία. Αφού γυμνάζεσαι κιόλας, το ξέρω εγώ. Πηγαίνεις εκεί, κάνεις τα δικά σου. Χωράει. Δεν με χωράει. Δεν πειράζει. Κατερίνα, βάλε τώρα εσύ τα χέρια σου μέσα στα μηνύκια. Να μπω κι εγώ, να είμαι κι εγώ. Βέβαια, τέλειο. Να το πάρω το σκυλάκι, όχι, θα το παίρνω. Πάρ' το. Φέρ' το. Αλλά για λίγο όμως. Για πόσο λίγο? Πολύ λίγο. Ναι, πάμε. Θα μου το δώσεις μετά. Καλέ, το πήρες το λάκι από τη μουρή? Όχι, από τα ποδαράκια. Από τα μούτρα. Ποτέ από τα μούτρα. Γιατί σου πάει πραγματικά πολύ. Ναι, είναι επιτυχημένο αυτό το στυλ, αυτό το σχεδιαστό, όντως είναι και εσύ το κάνεις. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι όχι. Το γουστάρι. Είναι όχι. Ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα το ότι υπάρχει ένα άνοιγμα και μπορεί να φορεθεί με δύο τρόπους αυτό συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δεν είναι όμως για σένα. Όχι, γενικά. Σε ένα κορίτσι πιο στεγνό, γιατί αυτό δίνει πάρα πολύ όγκο. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ ωραίο και μπορεί να το κάνει όντως και μια γυναίκα μόνη της, γιατί. Εντάξει, είναι πολύ γνωστό σχεδιαστών αυτά τα ρούχα και είναι μια πρόταση αυτή, αλλά άμα κάποιος έχει όρεξη μπορεί να πάρει τα δικά του ρούχα και να αρχίσει να βγάζει τρύπες από εδώ από εκεί και να τα φοράει με διάφορο τρόπο. Λοιπόν, και τα τζι, να τα κόβει και να τα ράβει το ένα πάνω στο άλλο κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, χαίρομαι που έχεις στο μυαλό σου ότι ναι μεν αυτά είναι ακριβά, αλλά είναι ρούχα τα οποία μπορεί να φτιάξει κάποιος μόνος του, να μεταποιήσει δηλαδή κάποια άλλα που έχει. Ναι. Και αυτό είναι όντως μια πρόταση. Μ' αρέσεις. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλώς την. Ωραία ζώνη. Ευχαριστώ. Στέλιο, μου αγαπάς το πορτοκαλί, το χρώμα? Όχι πάντα, σε αυτήν την περίπτωση ναι. Μπράβο. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ναι. Κι άρα είσαι πάρα πολύ ωραία για ακόμη μία φορά, όπως είσαι τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ. Όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι το οποίο με απασχολεί τις τελευταίες μέρες, γιατί διάφοροι, πολύ μάλλον, πάρα πολλοί τηλεθεατές μου στέλνουν διάφορες φωτογραφίες και μηνύματα. Μας, συγγνώμη ναι, που μπαίνω. Μας. Και μας. Σε σένα σίγουρα και φαντάζομαι ότι ξέρεις σε τι αναφέρομαι. Ναι, πολύ, μάλιστα. Και πριν μια εβδομάδα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που είχες εμφανιστεί με έναν μπουφάν ίδιο με τη Ραμόνα. Από έναν μπουφάν ξεκίνησαν όλα και μετά από έναν μπουφάν ξαφνικά βλέπουμε και ένα παλτό. Ναι, αυτό το παλτό είναι από μια... Και μετά βλέπουμε και ένα... Δεν ξέρω τι άλλο έχουν εδώ... Να σας πω, θα και... δούμε. Να πω τώρα βλέπουμε ποιες εταιρείες φόρεμα... είναι αυτές. Περίμενε, είναι... θα σου πω. Βλέπουμε και ένα φόρεμα το οποίο μου πες ήταν της μαμάς σου και ήταν vintage και ήταν στην ντουλάπα της. Αν αυτό, θέλετε να αυτό... σας δείξω και τη φωτογραφία της μητέρας μου. Περίμενε βρε πουλάκι μου, άσε με λίγο. Και αυτά τα γυαλιά. Καμία σχέση το ένα γυαλί με το άλλο.
Περίμενε λίγο. Τώρα, αυτά μας τα στέλνουν οι τηλεθεατές, δεν τα βρήκαμε μόνοι μας, να ξέρεις. Ναι, ναι, εγώ έναν μπουφάν θυμόμουν. Ναι, αυτό το μπουφάν όμως. Περίμενε. Το... Θα μου τα πεις όλα μαζί. Ναι. Σε 5 επεισόδια λοιπόν, φοράς τουλάχιστον 10 κομμάτια που έχει ίδια η Ραμόνα. Και η οποία λάμπει δια της απουσίας της. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλο κορίτσι, γιατί δεν είναι απλά σχεδιασμένα για μένα αυτά τα, μόνο για τη Ραμόνα σχεδιάστηκαν αυτά τα δύο πράγματα. Ωραία. Όπως και το παλτό είναι ναι. μιας μάρκας η οποία το μαγαζί μπορείς να το βρίσκεις στην Ερμού. Mm-hmm. Και είναι παντού μπορεί να υπάρχει αυτό το μπουφάν, είναι ένα χρώμα που μπορώ να το έχω κι εγώ στην δουλειά μου, μπορεί να το έχει οποιαδήποτε κοπέλα. Αυτό το φόρεμα δεν μου είπες. Αυτό το φόρεμα είναι της μητέρας μου. Εδώ και μιλάμε... vintage. Όχι, δεν είπα ποτέ ότι είναι vintage. Να ότι είναι της μητέρας μου. Και την έχω ανεβάσει τη φωτογραφία και έχω δείξει ότι είναι της μητέρας μου το φόρεμα. Εντάξει. Αρχικά δεν μας βοηθάει εδώ πέρα να δούμε κάποιος τις φωτογραφίες που μας έχουν στείλει που είναι πολλές. Είναι μία μπλούζα που γράφει με ένα brand μπροστά με μία φράση. Τώρα ψαχνούμε φωτογραφίες, ρε παιδιά. Ένα τζιν που κάμισο που φορούσες προχθές. Μπορώ να σας πω κιόλας από πού τα πήρα και ποιος μου τα έδωσε, αν θέλετε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πω. Από πού τα πήρες. Ναι. Ούτε είμαστε εδώ λαϊκό δικαστήριο. Ναι, εμείς οι τρεις εδώ σου μιλάμε γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όλα τα κορίτσια. Ναι, και οι συμπτώσεις γίνανε πολλές. Ναι, αλλά δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να έχω αυτά τα ρούχα. Να έχεις κατ' εικόνα και ομοίως η ίδια ρούχα με την νικήτρια του πρώτου My Style Rocks. Πώς γίνεται αυτό, πώς πάει. Οι άλλες γιατί δεν έχουν ίδια ρούχα, δηλαδή. Έχουν ίδια ρούχα. Σίγουρα έχουν κάποια ίδια ρούχα. Με τη Ραμόνα. Όχι με οποιονδήποτε άνθρωπο. Μπορεί κάποια να έχει το ίδιο καπέλο, μπορεί να έχει κάποιο το ίδιο σκουφάκι. Αλλά δεν θα το δείξει καμία. Επειδή όμως εγώ έβαλα αυτό το μπουφάν, το οποίο μου το είχε δώσει ένα μπραντ που ήταν φίλος μου ο άνθρωπος που έχει φέρει εδώ την μπραντ στην Ελλάδα. Και το δανείστηκα. Δεν μπορώ να πω το όνομα. Και το δανείστηκα όπως και το πουκάμισο το τζιν. Και τα υπόλοιπα όλα πράγματα είναι απλά μια σύμπτωση, διαβολική. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Όπως και οποιοδήποτε άλλο ρούχο. Άκουσε όπως και η ζώνη λίγο. Που είναι, την έχουμε ή τρία κορίτσια. Και μπορεί να την έχει οποιοδήποτε άλλο κορίτσι. Και είναι πολύ παλιά όλα γενικά. Και καινούργια και διάφορα. Το ότι γίνονται συμπτώσεις, ωραία, χαίρομαι πολύ. Δηλαδή πρέπει κάθε ρούχο να είναι συγκεκριμένο για μία κοπέλα. Ή φτιαγμένο μόνο για μία κοπέλα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Κανένα από αυτά δεν είναι όλα σχεδιασμένα μόνο για τη Ραμόνα ή ήταν μόνο ακριβώς της Ραμόνας. Και το styling το κάνεις εσύ σε σένα ή η Ραμόνα. Εγώ. Μόνη σου, χωρίς τη Μπορεί Ραμόνα. Μπορεί με τη μητέρα μου. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον ήρθες έτοιμη και έχεις απαντήσει για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή επιμένεις ότι έτσι και έτσι και έτσι. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή τη Ραμόνα την έχω ζήσει πολύ καιρό σε αυτό το παιχνίδι και... Ξέρω πώς σκέφτεται, ξέρω πώς επιλέγει τα κόνσεπτ της, πώς επέλεγε τα κόνσεπτ της και ξέρω και τον τρόπο που έκανε styling. Ό,τι έβλεπα τότε, εν πάση περιπτώσει. Στην ίδια. Να, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι σαν να έβλεπα ένα Ραμονάκι λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Που κάποιος σου έγραψε τα κόνσεπτ, τα οποία δεν ήξερες να απαντήσεις. Κάποιος σε έντυσε περίπου για να μην βγάζει και μάτι. Εντάξει. Και αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που λες για τις συμπτώσεις είναι δικαιολογίες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, δεν μπορώ να αποδείξω κάτι, δεν είμαστε δικαστήριο, δεν είμαστε αστυνόμοι. Απλώς επιθυμώ σε ένα διαγωνισμό να υπάρχει μια δικαιοσύνη όσο μπορεί αυτή να υπάρχει. Να μην βάζουμε βαθμούς σε δουλειά κάποιου άλλου και να επιβραβεύουμε το προσωπικό στυλ. Αν αυτό που βλέπουμε σήμερα και που βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι το προσωπικό σου στυλ, μπράβο σου. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Και δεν μπορώ να σε βαθμολογώ πιστεύοντας ότι δεν είναι το στυλ σου. Εγώ αυτό που βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ, το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο, το βρίσκω πάρα πολύ stylish και μακάρι όλα τα κορίτσια να την όντουσαν έτσι. Αλλά πιστεύω ότι δεν το κάνεις μόνος σου. Και επειδή θέλω να νιώθω βλάκας, θα σου βάζω κάτι λιγότερο μέχρι να σιγουρευτώ ότι τα κάνεις μόνη σου. Εντάξει. Τρία. Και ελπίζω να μην κλέβεις βαθμούς από τη συμπαίκτριά σου. Με αυτόν τον τρόπο. Τι εννοείται. Θα χαρώ στο τέλος να έχεις εσύ δίκιο και εγώ άδικο. Ειλικρινά σου λέω. Δηλαδή στο τέλος μακάρι να αποδειχτεί περίτρανα ότι αυτοί εκεί μου λέγανε βλακίες. Και εγώ τα έκανα όλα μόνη μου και πάρτε τον τώρα. Και θα πω: ωραία, αυτή είναι η πιο στυλάτη στην Ελλάδα. Πάρτε όλοι παράδειγμα από την Γιάρα. Και μακάρι να έρθει αυτή η στιγμή.
Προς το παρόν έχω αμφιβολίες. Χαίρετε. Καλώς τη. Στέλιο μου, το έφαγες το cupcake. Έβγαλα τη τσιχλόφουσκα και έφαγα το υπόλοιπο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το υπόλοιπο. Θα βοηθήσει λίγο στη βαθμολογία, πώς το βλέπεις? Κοίταξε, αυτό που θα βοηθήσει στη βαθμολογία σίγουρα είναι το ότι είναι η πρώτη φορά που ένα κορίτσι φέρνει props. Διότι η εικόνα μαζί με το δίσκο είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη σε σχέση με αυτό που βλέπουμε, το οποίο δεν είναι κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή είναι μια χαριτωμένη εικόνα που. Θα τον ξαναφέρω το δίσκο τότε να το κρατήσει. Ναι, μισό, περιμένουμε να βαθμολογήσει ναι. Ακόμα και το πάρω το κορίτσι τώρα και το χαντακώσω, επειδή εγώ θέλω να φάω όλα τα γλυκάκια. Γιατί είμαι και γλυκατζού. Δεν φαίνεται. Αχ, η ψυχούλα μου το ξέρει. Άσε με. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κόνσεπτ, υπάρχει μία γλύκα σε όλη την ιστορία, ότι είναι κάπως χαριτωμένο, έχει μια δόση χιούμορ, έχει μια δόση ρομαντικού, γλυκού και λες, ή είναι σε παιδικό πάρτι και θα αρέσει σε όλα τα κοριτσάκια, ή είναι σε ένα θεματικό καφέ, ή είναι κάπου ρε παιδί μου που έχει να κάνει με γλυκά, ζαχαρωτά, και όλο αυτό. Οπότε η εικόνα ξαφνικά αποκτά νόημα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι και κάτι και δεν είναι και πολύ καλοσυνδυασμένη. Δηλαδή το βινίλ παντελόνι με το πλεχτό, okay. Μετά μπαίνει και η γούνα από πάνω αυτή και γίνεται χάος. Αλλά γενικά μ' αρέσει. Δηλαδή επειδή κρατάς αυτό το δίσκο. Όταν θα τον αφήσεις και θα μείνεις με αυτό το lime κουτάκι. Δεν τα αφήνω. Τρία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Στέλιο μου, να σε ακούσουμε. Ναι, πού πας για σαφάρι στην Άγρια Δύση, ε? Ζάμπια. Είναι σαφάρι στην Άγρια Δύση αυτό. Σαν και είσαι σαφάρο καουμπόι σας εσύ. Πώς το σκέφτηκες όλο αυτό? Λοιπόν, αυτό το συνδυασμό με τέτοια το είχε βάλει η Τζίτζι. Απλά εδώ πέρα είχε βάλει το φουλάρι. Το φουλάρι το είδα από τον Ασάπ, είναι ένας ράπερ που μ' άρεσε και το βάζει με μεγάλα γυαλιά. Και είπα να το βάλω γιατί μ' άρεσε. Και το καπέλο το πήρα από είδη που κάνουν σαφάρι, που έχουν... Όχι σαφάρι, κυνηγείου. Ναι, ναι. Τα ακούει η Κρίστιαν αυτό. Τώρα να δεις. Αυτά τα σαφάρι που λέμε στη Ζάμπια και γενικά σε όλες τις χώρες που γίνεται αυτό σαφάρι τουριστών, είναι ένα τζιπ. Βάζουν μέσα 5, 6, 7, 8, 9, 10 άτομα, όσα χωράνε δηλαδή μέσα στον τζιπ, και τα γυρνάνε και βλέπουν τα ζώα που είναι ελεύθερα στη φύση και τα φωτογραφίζουν. Και είσαι αρκετή ώρα μέσα αυτόν τον τζιπ. Για φωτογράφηση είμαι καλή. Για να φωτογραφίσουν εσένα, ναι. Για να φωτογραφίσεις εσύ, όχι. Ναι. Γιατί ούτε φωτογραφική έχεις, ούτε γυαλιά ηλίου έχεις, ούτε ένα μπουκαλάκι νερό χωράει. Έχω. Α, έχεις. Α. Ένα μπουκαλάκι νερό σε αυτή τη τσάντα δεν χωράει. Mm. Είναι ένα συνοθήλευμα, ξέρεις, διαφόρων πραγμάτων που απλά ταιριάζουν χρωματικά. Δεν έχει καμία σχέση με σαφάρι look, πέρα από τις τσέπες στο παντελόνι. Και επίσης δεν είπαμε να ντυθείτε φωτογράφηση, είπαμε να πάτε διακοπές. Έχεις ντυθεί φωτογράφηση. Γιατί για να κάνω δηλαδή, λίγο εσένα φωτογραφίζουν, όχι εσύ. Ναι, κάνε styling, αλλά είναι λίγο cowboy, cowgirl αυτό το styling. No, darling, are you a cowboy or just a cow? Δηλαδή, just a cow, εδώ μάλλον. Δεν λέω εσένα, προς Θεού. Όχι εσένα. Δηλαδή είναι σαν να ήρθες από το Τέξας για να πας, ας πούμε, στη Ζάμπια... Country πιο πολύ σου κάνει, δηλαδή. Country σου κάνει πιο πολύ. Είναι μεταξύ... Country, σαφάρι... Θα πάει μετά στο Τέξας. Φαντάζομαι μετά, ναι, για αυτόν τον δικαιτς. Πάντως προσπάθησα. Λοιπόν, είσαι ωραία ντυμένη, με όχι σαφή έμπνευση από το σαφάρι, με έτσι έναν αέρα σαφάρι, λίγο μπερδεμένο, σαν να μην ξέρεις ακριβώς που πας, αλλά δεν είσαι καθόλου πρακτική. Γενικώς δεν είναι μια ιδέα για το πώς να πάτε διακοπές να κάνετε σαφάρι. Είναι μια εικόνα που θα μπορείς να πάει να κάνεις, ξέρω εγώ, φωτογραφίες, να διαφημίσεις αυτό το ωραίο παντελόνι, αυτή την ωραία τσάντα, λέμε τώρα, για το Instagram σου, γιατί σε πληρώνει, ας πούμε, αυτή η εταιρεία με τη τσάντα. Και έχεις κάνει αυτό το look, ωραία, και έχεις κάτσει στο λευκό πύργο από κάτω, και λες μόλις ήρθα από το σαφάρι και πει είναι πολύ ωραία αυτή η τσάντα. Αυτό ναι. Διακοπές δεν πας έτσι. Εντάξει. Κανονικά ένα έπρεπε να σου βάλω, πάρε δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Τζότσο, είσαι όντως κούκλα, φτούσου. Ευχαριστώ.
Κοίταξε, μιλώντας για το styling, εγώ θεωρώ ότι όντως αυτό σακάκι σε κολακεύει, όχι το συγκεκριμένο σαν ποιότητα και σαν χρώμα, δεν ταιριάζει. Θα ήθελα να είναι μαύρο, να είναι πιο looks όπως είναι το φόρεμα, δηλαδή να είναι μιας άλλης ποιότητας, να έχει ενδεχομένως... Ναι. Looks και... Looks, ναι, για σένα μίλαγα. Ναι, να είναι λίγο πιο λάκης, μπορούμε να λέμε, αντί looks να λέμε λάκης. Ναι. Και να έχει ας πούμε ένα σατέν πέτο, λίγο πιο έντονους ώμους, να είναι λίγο πιο σύγχρονο, να σου κάνει ακόμη πιο ωραία τη σιλουέτα. Η τσάντα είναι παντελώς λάθος, είναι πάρα πολύ ματ, είναι περίεργη τέλος πάντων και τα παπούτσια δεν τα βρίσκω υπερβολή, μήπως οπότε θα ήθελα ακόμη πιο υπερβολικά. Δηλαδή, ωραίο το καλσόν, σου πάει, το μίνι επίσης σου πάει και να το τολμάς το μίνι. Πολύ ωραία πόδια έχεις, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Πολύ θηλυκά πόδια, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως για μπουζούκια είσαι έτοιμη. Ξεκάθαρα. Αυτό, ναι, για τα μπουζούκια. Δηλαδή, για το μισό κόνσεπτ είσαι καλή. Για το άλλο μισό, το βασικό δηλαδή. Το βασικό, όχι. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, αν ήταν άλλη μέρα, θα σου βάζα παραπάνω. Έλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.